Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 19ο εύχος της συλλογής Κράνη των πιλότων της Φεράρι. Έχουμε το κράνος του Τζόντι Ψέκτερ, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. 3-12-4, νομίζω το έχουμε ξαναδεί αυτό. 3-12-4, δεν είμαι σίγουρος, τουλάχιστον κάτι παρόμοιο έχουμε ξαναδεί. Το έχω λίγο, δηλαδή μπορούσαμε να το δούμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά χρόνος δεν υπήρχε καθόλου, οπότε μένουν μια εβδομάδα μετά αυτά και αφού το έχω και το... Για τον Λάνσια, όπου το Λάνσια εντάξει θα μείνει για αύριο που έχει φτιάξει με εκείνο φάνηκε και λίγο τεύχος, έτσι με ψηλολόγια για αυτά, οπότε μάλλον θα έχει δουλίτσα. Σήμερα βλέπουμε αυτό εδώ το κρανάκι μας, το τεύχος 19, όπου ναι, μ' αρέσει που μέσα έχουν το backing board, το έχει μέσα εδώ σε αυτές τις συλλογές, αλλά okay, για να μην τζαλακώνεται και κάνει το κρανάκι, το άξιο κρανάκι και αυτό αν θυμάμαι καλά είναι λίγο παλιούτσικο, ναι, είναι λίγο ρετρό κρανάκι αυτό, γι' αυτό και αυτό το σχέδιο, λίγο πιο μήνυμα, λίγο αυτά. Αυτό είναι το 1979 το κράνος. Και νομίζω ότι συνεχίζουμε με αυτά. Ω, μετά πάμε το 86. Στέφαν Γιώχανσον. Ωραίο κράνος. Αυτό ιδιαίτερο. Το επόμενο τη ζωή. Αυτά τώρα είναι Άμπαρθ. Αυτό που έχουμε σήμερα, τι είναι. Θα δούμε. Η απλότητα των γραφικών και των χρωμάτων. Η έκρηνα το κράνος που φιλώ που φορούσε ο Νοτιοαφρικανός. Ο Νοτιοαφρικανός ήταν αυτός ο πιλότος. Οκ. Μπέλ. Αυτό το κράνος είναι τη Μπέλ. Εντάξει, Μπέλ Στάρτζι. 1979. Τα γραφικά στο κράνος και αυτά, ναι. Οι λεπτομέρειες, αυτό το στόμιο των έδαφων του Σωρήνου είναι παροχής αέρα. Και από αυτό έπαιρνε αέρα. Είναι γλιστό και μάλλον από εδώ μπορεί. Η φαριά οριζόντια εκεί δεν χαρακτήριζε το κράνος του. Κυρίαρχο χρώμα του κράνος ήταν γελιστερό λευκό. Το όνομα Τζόντι διακοσμούσε το κράνος του νοτιοαφρικανού πιλότου και στις δύο πλευρές. Εντάξει, και το όνομά του Τζόντι. Οι λεπτομέρειες. Λείπει η χορηγάρα μας. Δεν ξέρω, όχι. Πάνω από την Τζενατίνα δέσπασε το σήμα τη Τσίχλα Μπρούκλιν, χορηγού του πιλότου. Τσίχλα Μπρούκλιν. Ω, και το έχουμε αυτό εδώ, ναι. Τσίχλα Μπρούκλιν, όχι, ένα ακόμα λογότυπο υπήρχε στου αγώνε. Μάλιστα, το χοντρό κάτω λάστιχο του Μπέλ Θαρ 2, σε όσα και συνήθω να τοποθετεί ένα ύφασμα από το πυράντοχο υλικό για την προστασία του λαιμού και του στήθου. Ω, οκ. Για κανιά φωτιά και κάνα τέτοιο λογικά. Τα χρώματα τη πατρίδα, χρωματικό συνδυασμό που επέλεξε, ναι. Το κέλυφο του Σταρ 2, είναι κατασκευασμένο που είναι η άλλου. Μάλιστα. Τη χορηγάρα μας δεν τη βλέπουμε εδώ, το Brooklyn αυτά, ναι, τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει βγει από αυτές τις φωτογραφίες, αλλά όχι. Ο πιλότος, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, την πρώτη χρονιά, χάρη στην ομάδα του Όρθιο Αλογάκη, ναι, είναι κατασκευαστό, μαζί με τον όμιλό του, μαζί με τον ομόσταυλο του, τον Βιλνεύ. Οκ. Σέκτερ βγαίνει από το πιλωτήριο του 3-12-4, ναι. Παλιά, έτσι παλιό, κοιτάξτε, Νικηφόρα Αρμόνια, παλιό, αυτή είναι η 3-12-4. 4 νίκες στις 3-12-4, 5 πρώτους αγώνες Ιανουαρίου 1979. Συνέβη, αγώνες συμβήθηκε τόσο από τον Τζόντι όσο και από τον Τζίλς. Ναι, εφόσον την έχουμε ξαναδεί μάλλον αυτή. Έχουμε ξαναδεί κάτι στα μισά τη σεζόν. Τέλος χαρίου με μολυκή μόλις 30 ετών, προτιμώντας τη ζωή ενός κοινού ανθρώπου και επιχειρηματία. Οκ, okay, στα 30 του έφυγε. Μην σας πω την καλύτερη δουλειά έκανε. Γιατί κάποιοι είχαν τα ατυχήματά τους, είχαν τα έτσι τους. Ναι, υπήρχαν θεματάκια. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε το κρανάκι μας. Φαίνεται ωραίο. Μ' αρέσει και αυτό που έχει με το στόμιο εκεί για την παροχή αέρα και αυτά που λέει, αλλά το είχανε. Όχι ιδιαίτερα, νομίζω. Τώρα το καταστρέψαμε. Οπότε μήπως να πάμε να τα ανοίξουμε απαλό, όχι από κάτω. Από κάτω δεν θέλω σίγουρα να τα ανοίξω, γιατί θέλω εδώ να μείνει αυτό. Να ξεχωρίσουμε. Α, ναι, μπράβο. Όχι. Τώρα εδώ το κατέστρεψα τελείως. Εντάξει, όχι πάλι δεν σώζεται η ταινία πίσω, να το κάπως έτσι. Γιατί έτσι τα κρατάω κάπως ας πούμε μέχρι να δούμε που θα μπουν κάποια στιγμή. Αν κάπου τα βάλω ή σε κάποιο display κάτι αυτά όλα τα κράνη. Και αυτό δεν ήταν καλά κλεισμένο, δεν το κλείσαν από έξω. Δεν ήταν πολύ καλά κλεισμένο από τη μαμά και εδώ γεμίσαμε τέτοια χαρτιά. Οπότε το ανοίγω γιατί ήθελε να... Είχε κλείσει όπως το κλείσανε και ήταν μπροστά έξω. Έλα. Και τώρα επειδή πήρε, πες μου ότι δεν θα κλείνει. Γιατί με την, όχι, εντάξει. Εδώ, μια χαρά, ναι. Και είναι λίγο εδώ η ζελατίνα του ανοιχτή, βλέπετε. Στα άλλα, και στα άλλα έτσι ανοιχτή ήταν. Ή ήταν λίγο κλειστή, δεν θυμάμαι. Τώρα θα μπορέσουμε να το βγάλουμε. Κοιτά το γέλιο. Ναι, ωραία. Α, βασικά κάτσε, ναι, πού το πας στη ζελατίνα. Έχουμε να δούμε μέσα αυτό. Καλά που βγήκε μόνο του και το θυμήθηκα. Τις λεπτομέρειες του οδηγού. Ζωντζέκτα, East London, υπάρχει λίγο South Africa. Ναι. 15 Grand Prix, 3 νίκες, 6 podiums, 1 pole position, 1 points, World Champion, ήταν και παγκόσμιος πρωταθλητής. Έγινε. Στα άλλα είδαμε World Champion, δεν θυμάμαι. Θα τον ξαναδεί το World Champion, δεν θυμάμαι σίγουρα. Και η σεζόν 1979. Μας λέει εδώ, ναι, ξαναβγήκε το άλλο από εκεί.
Ωου, εδώ αυτή τη μαύρη λύση. Ναι, ρε φίλε, έχει κάτι με βραδάκια πάνω. Όχι ότι όπως θα στηθούν θα φαίνεται, γιατί κάποιο δεν θα το βλέπει έτσι εδώ πάνω, αλλά εδώ έχει κάποια μαυραδάκια. Τώρα, κόλλες μπορεί να είναι από το εργοστάσιο αυτά. Και δεν θέλω να το κάνω πολύ, να μην πάρουμε κανένα χρώμα. Είναι ασπραδάκια, μπορεί να καθαρίσουμε λίγο ενόπνευμα ή κάτι, αλλά θα δούμε. Δεν θέλω να το διακινδυνεύσουμε, μην πάρουμε και κανένα χρώμα μαζί. Ωραίο! Ωραίο, μου αρέσει πολύ το Brooklyn που γράφει και έχει το σήμα τη τσίχλα και πάνω στη ζελατίνα γενικά ο χορηγό. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει και εδώ, κοιτάξτε, έχει τη γέφυρα του Brooklyn εκεί. Ωραίο. Γράφει και εδώ Brooklyn, εντάξει. Εδώ το μαύρο, η μαύρη λωρίδα που είχε κάτω. Εντάξει, μας γράφει Τζόντι. Αυτό που λέγαμε το στόμιο για το οξυγόνο, για να παίρνει αέρα και αυτά. Τζόντι, Τζόντι. Πίσω δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Μόνο αυτό το χρώμα του κίτρινου. Εντάξει, τα χρώματα τη σημαία του, τη έλλειψη τη καταγωγή του ή κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα η σημαία ακριβώ τι είναι, αλλά μάλλον γι' αυτό μάλλον είναι κίτρινο. Απλό. Απλό κρανάκι. Σε αυτό το κόψιμο που έχουν τα κράνη τη Μπέλ. Πλέον έχουμε μάθει και τα κράνη τι κόψιμο έχει το κάθε κράνος, τι καλούπι τέλος πάντων και αυτά. Δεν ξέρω, νομίζω πιο πολύ απ' όλα μου αρέσουν τα σοϊ. Σοϊ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζω πιο πολύ απ' όλα εκείνα μου αρέσουν. Άμπαρθ και αυτά. Η Μπέλ, εντάξει, έχει απλά κλασικά κρανάκια. Εντάξει, να μου πεις είναι και αρκετά πίσω τώρα εδώ το 79, αλλά έχουμε δει να κοντά 20 τεύχοι είμαστε. Το 19ο τεύχος, δηλαδή πρώτη κοσάδα έκλεισε. Και μετά μένουν. Άρα 40, νομίζω 60 θα έχει συλλογή. Πόσα είχαμε πει, δεν θυμάμαι. Νομίζω 60 έχει πει συλλογή. Αλλά το 1 τρίτο τη συλλογή σχεδόν το κλείσαμε. Η ζελατίνα του ωραία. Ωραίο, ωραίο κρανάκι. Ωραίο κρανάκι. Αυτό πιο minimal, πιο απλό. Όχι σε ιδιαίτερα χρώματα κόκκινα ή αυτά, να μην έχει πάνω Ferrari χορηγού και τέτοια. Εντάξει, Brooklyn. Ωραίο. Ωραίο κρανάκι στα πιο ρετρό. Εγώ τώρα με αυτά. Κάπου στα έστεινα. Πιστεύω θα. Εντάξει, μέσα δεν έχει κάτι. Ζελατίνα. Αν κάπου στα έστεινα. Πιστεύω κάπου θα έβαζα τα πιο παλιά, εντάξει, μπορεί να τα έβαζα και με χρονολογίες. Βασικά μπορεί να τα έβαζα και με χρονολογίες από εκείνο το παλιό που είχαμε, αν θυμάστε πριν μερικά τεύχη το προϊστορικό κράνος που ήταν λες και είναι πιλότος ξέρω εγώ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Να ξεκινούσα από εκείνο μέχρι το πιο σύγχρονο ή κάπως έτσι νομίζω θα το πήγαινα χρονολογικά, από το πιο παλιό στο πιο καινούριο. Ή το ανάποδο, εντάξει, από το πιο καινούργιο στο πιο παλιό. Κάπως έτσι νομίζω θα το πήγαινα. Για να βλέπουμε και τη διαφορά, την εξέλιξη, πώς άρχισαν να μπαίνουν τα σχέδια σιγά σιγά και αυτά. Ναι, κάπως έτσι θα τα έστεινα, εγώ νομίζω. Αυτά. Βλέπετε κι εσείς, μου γράφετε κάτω στο σχόλιο τι θέλετε γενικά ή για το κράνος, για τη συλλογή, τη λεπτομέρειες έχετε να μου δώσετε και αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε, φτιάχνουμε μαζί. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.